Πραγματάκια, καταρχήν είχα μια θετική εξέλιξη όσον αφορά την παραχώρηση του δασονομίου σε Άτιστας. Α, έτσι και λες, θα το πούμε και σαν θέμα. Οπότε, ναι, θα πούμε και σαν πρώτο θέμα, θα είναι η αποδοχή αυτής της δωρεάς. Ήδη η παραχώρηση έχει γίνει, άρα είναι μια τυπική διαδικασία, έτσι ώστε ο δασάρχης να υπογράψει το ίδιο έγγραφο με εμάς και να παραχωρηθεί οριστικά το δασονομείο. Ναι, για χρήση θα είναι. Είναι για μια δεκαπενταετία δωρεάν και μετά θα είναι με ένα μικρό τίμημα. Αυτό που διεκδικήσαμε και πήραμε είναι η δυνατότητα υπεκμίσθωση. Δηλαδή θα μπορούμε, εφόσον δεν έχουμε κάποια χρήση δική μας, μιας και πρόκειται, είναι αρκετά εμπορικό το ακίνητο, είναι ακριβώς στο κέντρο της πιάτσας, θα έχουμε τη δυνατότητα να το υπενοικιάσουμε σε κάποιον επαγγελματία. Αφού εμείς ήδη νομίζω ή έχουμε μια μελέτη, την βρήκαμε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, θα την αλλάξουμε λίγο, που η οποία ασχολείται κυρίως με την αντικατάσταση της στέγης και το να φανεί η λιθοδομή, θα το επεκτείνουμε. Επεξεργαζόμαστε και κάποια σενάρια, περιμένουμε τους τοπογράφους για πρόσβαση στην από κάτω επιφάνεια, τα μεγάλα χωράφια τα οποία, αν μας βγει, να δούμε αν μπορέσουμε να κάνουμε κάποιο πάρκινγκ εκεί, που στη μήνα είναι αρκετά δύσκολο όπως το βλέπουμε. Από εκεί πέρα να πούμε ότι διανύουμε μια εποχή με μεγάλες θερμοκρασίες και πρέπει όλοι μας να προσέχουμε. Βλέπετε τι γίνεται στη Ρόδο, όπου πραγματικά νομίζω και εκφράζοντας όλους μεταφέρω την συμπόνιά μας σε αυτά που έχει πάθει και ο τοπικός πληθυσμός, και που εκεί δεν είναι μόνο οι οικοδομές και τα κίνητα, είναι και η τουριστική περιοδία που χάνεται, αλλά και να εκφράσω και τα συλληπιτήριά μου για τους ανθρώπους που έπεσε το αεροπλάνο το απόγευμα. Είναι πολύ κρίμα δηλαδή να χάνονται άνθρωποι, γιατί μπροστά στην ανθρώπινη ζωή δεν έχει αξία κανένα οίκημα και καμία περιουσία. Και πόσο μάλλον όταν αυτοί σε ώρα καθήκοντας θυσιάζονται για τις περιουσίες τις δικές μας. Οπότε όλα αυτά πρέπει να είμαστε όλοι σε εγρήγορση όσον αφορά την δική μας ύπαιθρο, τα δάση τα δικά μας, να προσέξουμε πάρα πολύ. Έχει ανακοινωθεί ότι είμαστε σε επιφυλακή 3, άραγε το λέω και από το μικρόφωνο, η προγραμματισμένη εκδήλωση εορτασμού από τον Ορειβατικό Σύλλογο Σιάτσα στην περιοχή Μπούρνος, στον Άγιο Παντελήμωνα, δεν θα γίνει, γιατί επρόκειτο να μετακινηθεί πάρα πολλοί κόσμος εκεί πέρα, οπότε θα μπορούμε να το γιορτάσουμε, να είμαστε καλά όλοι του χρόνου. Αλλά και όχι μόνο, Πεντάλοφος, ξέρετε τα δάση μας, όλα εκεί είναι πάρα πολύ πυκνά και όμοι γίνεται να μην ξεκινήσουμε πυρκαγιά, θα έχουμε σοβαρά θέματα. Όλοι οι οικισμοί μας είναι πνιγμένοι στο πράσινο. Όσο και να προσπαθήσει, κανένας δεν θα μπορέσει να καθαρίσει, να ξεχορταριάσει ή να απαλλάξει από την τόση πλούσια βλάστηση που υπάρχει στα χωριά μας. Και όλα αυτά δυστυχώς δημιουργούν σε αυτές τις θερμοκρασίες ένα πολύ επικίνδυνο περιβάλλον για τυχόν αναφλέξεις. Τα μάτια μας 14 λοιπόν. Κάτι άλλο, χθες ήμουν Αθήνα. Όπως τελειώσαμε με το δασονομείο, πιστεύω τέλη Σεπτεμβρίου θα τελειώσουμε και με το αγροβόλιο, με την έκθεση του δασονομείου. Είμαι δύο μέρες στην Αθήνα και το κρυολόγημα είναι από τα κοντήσιμα. Δεν αντέχει τη ζωή έξω και φέρνει 42 βαθμού. Οπότε και τα επόμενα τρία κίνητα τα οποία έχουμε στο χέρι σαν Δημοτικό Συμβούλιο, και θα το πάρουμε και λίγο πιο ζεστά, σε μια πολύ δύσκολη διαδικασία είναι το να έρθουν τα κίνητα από το δημόσιο μας. Το πετύχαμε με την Αράτηρα, με το αστυνομικό τμήμα. Έχουμε την πρώη εφορία Νεάπολης, τα δικαστήρια Νεάπολης και το μισό του κέντρου υγείας του Σωτηρίου, το οποίο επιθυμούμε ως Δήμος ή εμείς η επόμενη Δημοτική Αρχή να έρθει για να σωθούν πιο πολύ και όχι για να αξιοποιηθούν. Το κράτος πάντως τα έχει αφήσει ως έρμεα. Έχουν ενημερωθεί
Εμείς σαν Δήμος έχουμε χώρο να λειτουργήσουμε, δεν είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο. Αλλά είναι κρίμα να ρημάζουν σε κοινή θέα όλων των πολιτών μας. Αυτά. Εγώ, κύριε Δήμαρχε, για αυτά τα τρέχοντα ζητήματα, σωστά οι αρμόδιες αρχές επέβαλαν την απαγόρευση πρόσβασης σε δασικές εκτάσεις. Νομίζω ότι εμείς μια ειδική απαγορευτική διάταξη πρέπει να βγάλουμε σε ό,τι αφορά τον οικισμό, μια ειδική μέρημνα για τα εξοκλήσια μας, τα οποία έχουν και αλσίλια, έτσι, ξεκινώντας από αυτό που λέγαμε πριν, επειδή γίνονται και εκδηλώσεις, πηγαίνει και κάποιος κόσμος. Ας πούμε, προχθές έγινε αυθόρμητα μια συναυλία στον Άγιο Γεώργιο και είχε πάρα πολύ κόσμο. Ρίχναν και βεγγαλικά όλη τη νύχτα. Είχε και πάρα, πάρα πολύ... Παιδιά, ό,τι και να ήταν, εν πάση περιπτώσει οποιαδήποτε δραστηριότητα, ένα είναι αυτό. Αλλού κάνουν θεατρικές παραστάσεις, μαζεύεται κόσμος, υπάρχει κόσμος που καπνίζει, υπάρχουν νεαροί που πηγαίνουν στα εξοκλήσια που έχουν όλα ψησταριές και δεν ξέρω, αυτό πρέπει να γίνεται και στη Γαλαδινή, πρέπει να γίνεται και στην Εράτηρα και δεν ξέρω, και παραπάνω δηλαδή. Ναι, θα σας πω. Λέω πρώτα με να σχολιάσω λιγάκι όλα αυτά. Εμείς να βγάλουμε και σε σχέση με τον οικισμό μια διάταξη απαγορευτική για την πρόσβαση σε αυτούς τους χώρους, να μην θρηνήσουμε θύματα, να μην έχουμε προβλήματα με τις πυρκαγιές. Ένα είναι αυτό. Η ερώτησή μου έχει να κάνει, δεν έχει σχέση με όλα αυτά, σε σχέση με τη διαχείριση του Δήμου. Ρωτάω. Πότε σκοπεύετε να κάνετε ισολογισμούς, απολογισμούς απαραίτητες για τις χρήσεις των παρελθόντων ετών. Έχουμε μια εκκρεμότητα. Έτσι, αυτό αφορά το Δήμαρχο. Έτσι, προβλέπεται νομίζω και από τον κώδικα, προβλέπεται και από τον κανονισμό και προβλέπεται και από το παρατηρητήριο δηλαδή, που ξέρετε καλύτερα εσείς κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι, από τον νόμο. Ναι, όχι για τη συνέχιση του προϋπολογισμού. Αυτό η βασική ερώτηση και δεν θέλω κάτι άλλο, ορισμένα σχόλια ας πούμε. Εδώ υπάρχει φυσικά να εκφράσουμε την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή μας στους κατοίκους των περιεχών της Ρόδου που είναι πρωτόγνωρο να μετακινούνται 20.000 τουρίστες τη στιγμή που λέμε ότι είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού μας. Και από τα πεντάστερα ξενοδοχεία να στηβάζονται στα ντάτσουν και στις καρότσες των οχημάτων. Έτσι, αυτό δείχνει μια πολύ κακή εικόνα για τον τουρισμό μας ως χώρα. Πέρα από το ότι εκεί ο λαός της περιοχής ανέπτυξε τα χαρακτηριστικά της αλληλεγγύης. Το ίδιο γίνεται τώρα και νομίζω και σε άλλες περιοχές και στην Κέρκυρα και αλλού. Αυτό τι δείχνει. Δείχνει έλλειψη μέσων και πρόνοιας δασοπυρόσβεσης, πυρόσβεσης, πυροσβεστικών μέσων και υποδομών. Και φυσικά εκφράζουμε την αλληλεγγύη και τη συμπάθειά μας και τα θερμά συλληπιτήρια στα δύο θύματα, τους πυροσβέστες που με την πτώση του αεροσκάφους είχαμε αυτό το θλιβερό περιστατικό. Λοιπόν, να απαντήσω εγώ πρώτα στον κύριο Καραμπατζιά σχετικά με ισολογισμούς και απολογισμούς και μετά το λόγο νομίζω έχει ο κύριος Δήμαρχος. Οι συλλογισμοί και απολογισμοί, κύριε Καραμπατζιά, έχουμε περάσει πρόσφατα για το 2019. Έχουμε ήδη κάνει ανάθεση για δύο συνεχόμενα έτη, το 20 και το 21, σε ορκωτό ελεγκτή. Μόλις έχει τα αποτελέσματα ορκωτός ελεγκτής, γιατί έχει κάποια διαδικασία αυτό, θα τα φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι θέμα χρόνου, πιστεύω, μέχρι 31/12 του 2023 να έχουμε περάσει το 20 και το 21. Το 22 θα είναι μέσα στο 24. Οι αναθέσεις που έχουν γίνει στον ορκωτό ελεγκτή είναι για το 2020, για το οικονομικό έτος 20 και 21. Ορίστε. Για να αναθέσει, κυρία Μαρκούση, κάποιον ορκωτό ελεγκτή για το 2020, πρέπει να έχει κλείσει την προηγούμενη χρήση. Το γνωρίζετε καλά αυτό. Εμείς, μόλις κλείσαμε το 2019, που πέρασε πριν ένα μήνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, κάναμε τις δύο συνεχόμενες αναθέσεις. Βεβαίως. Κύριε Μαγιάκα, όσο μας λέτε για το 19, το 2019, χαίρομαι που ήμασταν εμείς Δημοτική Αρχή, οπότε τα κάναμε πολύ σωστά και τα περάσατε πάρα πολύ γρήγορα. Το 2000,
Και να δώσει χαρητήρια εδώ τον πρώην δήμαρχο, τον κύριο Λαμπρόπουλο, που τα έκανε πάρα πολύ σωστά και τα πέρασε εν καιρός και απορκωτό λογιστή. Εδώ το 2000. Ναι, να λέμε τις αλήθειες. Ότι το... Τι σας πειράζει, εδώ ήμασταν δημοτική αρχή και τα φτιάχναμε πάρα πολύ σωστά και, τα κατα... και ενημερώναμε τους πολίτες στα πλαίσια της λογοδοσίας, όπου είναι... είμαστε υπεύθυνοι. Όπως είναι βάση νόμου να γίνονται αυτά, όχι από το μυαλό μας.